αγωνιστικό χώρο, πραγματικά μόχτησε, πάλεψε μέχρι το φινάλε η ομάδα μας για να πετύχει αυτήν την τεράστια ανατροπή. Μέσα σε ένα τετράλεπτο φέραμε τα κάτω πάνω και κάναμε τη γνωστή διαδρομή, αυτή που ομορφαίνει σε πάρα πολλές περιπτώσεις το άθλημα του ποδοσφαίρου, από ότι κόλαση βρεθήκαμε στον παράδεισο. Ήταν μια πάρα πολύ σημαντική επιτυχία, ήταν και η πρώτη μας εντέρπη μέσα στο ΑΕΚ Αρένα, κάτι που όλοι επισημούσαμε και νομίζω το πιο σημαντικό, κάτι που όλοι πιστεύαμε. Ακόμη και όταν το παιχνίδι στράβωσε, ακόμη και όταν η ομάδα έμπαινε στην τελική ευθεία και ήταν μίσω στο σκορ, ο Κουδής είχε χάσει την πίστη του, αυτό μεταφέρθηκε πρώτα από τον αγωνιστικό χώρο και από την εξέδρα και αυτό και ήρθε αυτό το αποτέλεσμα. Φοβηθήκατε προς το τέλος ότι πιθανότατα να είχατε απώλειες όπως όδευε το παιχνίδι, δηλαδή μπαίνοντας στο τελευταίο δεκάλεπτο χωρίς πολλές τελικές προσπάθειες και κυρίως χωρίς ουσιαστικά στο δεύτερο μέρος μεγάλη ευκαιρία. Εντάξει, αλλά η πίστη πάντα υπάρχει στις δυνατότητες αυτής της ομάδας, στο χαρακτήρα που βγάζει, ακόμη και σε παιχνίδια που δεν εξελίσσονται με τον καλύτερο τρόπο, και αυτό πάντα. Πάντα περιμένεις ότι μπορούν να ανατραπούν ανά πάσα στιγμή τα δεδομένα. Από τη στιγμή που ισοφαρίσαμε κιόλας με το καταπληκτικό γκολ του Ακοράν, από εκείνη τη στιγμή νομίζω στον αγωνιστικό χώρο και στις εξέδρες του ΑΕΚ Αρένα επικρατούσε μια βεβαιότητα ότι θα έρθει και το δεύτερο γκολ, κάτι που τελικά συνέβη. Είναι πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο να βλέπεις μέσα στο παιχνίδι, να βλέπεις τα ίδια τα λάθη που κάνεις, να τα διορθώνεις, ενίοτε όπως συνέβη χθες με σωστές κινήσεις και από τον πάγκο διορθωτικές κινήσεις και να πιστεύεις μέχρι τέλους στο στόχο σου. Αυτό που αποδείχθηκε έμπρακτα στον ντέρπι με αντίπαλο την ΑΕΚ. Τώρα τελειώνοντας σιγά σιγά ο πρώτος γύρος, ντέρπι έφυγε, ντέρπι έρχεται με την Ομόνια, στην συνέχεια θα υποδεχτείτε τον Ερμή και θα βρείτε στο φινάλε ουσιαστικά την Δερίνια. Πώς θα βλέπεις τα πράγματα από εδώ και μπρος? Πρώτο παιχνίδι είναι αυτό στο οποίο επικεντρωνόμαστε, το πρώτο παιχνίδι στο πρόγραμμα που ανέφερες, αυτό με την Ομόνια στο ΚΑΦΤ, είναι αυτό στο οποίο επικεντρωνόμαστε. Συνεχίζουμε να πηγαίνουμε βήμα και θα πάμε στο ΚΑΦΤ για να δώσουμε συνέχεια στα προηγούμενα αποτελέσματα και κυρίως η νίκη των τέσσερι κόντρα στην ΑΕΛ. Σίγουρα έχουμε βοηθηθεί πάρα πολύ στο να επανέλθει σε ψηλά επίπεδα και η ψυχολογία και η δυναμική και η αυτοεπίθεση και θα πάμε στο ΚΑΦΤ όπως κάνουμε πάντα με στόχο να κερδίσουμε και να παραμείνουμε σε αυτή τη θέση που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Από εκεί πέρα θα δούμε και τα υπόλοιπα παιχνίδια και το πιο σημαντικό τώρα νομίζω είναι να πάρουμε και κάποιες ανάσες που είναι πολύ σημαντικές αυτές. Να δούμε και την επιστροφή των διεθνών. Έχουμε αρκετούς, 7 που θα απουσιάσουν γιατί έχουμε ρεπό σήμερα, αύριο και στρέφουμε στις προπονήσεις. Να έρθουν όλοι υγιείς και να πάμε στο ΡΑΣΥΠΗ για να πάρουμε τους τρεις βαθμούς νίκης. Καλή τελευταίο αργινή εντύπωση προκάλεσε το ρίψιμο μπαλόν από το πέταλο εκεί δύο φορές ενώ πεζόταν ο αγώνας στην περιοχή της ΣΑΕΚ. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό το πράγμα, τι προνοεί ο κανονισμός, τι λογαριάζεται πάνω στο κεφάλαιο αυτό? Εντάξει, δεν θα ακούσετε από το στόμα μου να επικροδοτεί τις ενεργείες μέσα στο ίδιο, σίγουρα δεν μπορούμε να τις δικαιολογήσουμε και θα κάνουμε ένα πάντα για να μην επαναληφθούν. Από εκεί και πέρα ακούστηκαν και πάρα πολλά που δεν είχαν να κάνουν μόνο με αυτό καθ' αυτό το γεγονός, γιατί στάθηκαν με το τέλος του παιχνιδιού πάνω σε κάποια άλλα ζητήματα, δεν θέλω να δώσω την οποιαδήποτε συνέχεια, ό,τι για συνέβη και στο παιχνίδι με την ΑΕΛ το Σάββατο, αλλά και σε προηγούμενα παιχνίδια, ακόμη και με τη συγκεκριμένη αντίπαλο. Επαναλαμβάνω, δεν επικροτούμε τέτοιες ενέργειες και θα το χειριστούμε εμείς όλο το ζήτημα. Να σε καλά, σε ευχαριστώ. Καλό υπόλοιπο της ημέρας.